γεια σας. Σε αυτό το 14ο μάθημα θα συνεχίσουμε το μάθημα των ριζών που είχαμε δει και στο προηγούμενο, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να βγάλουμε μια ρίζα από ένα παρονομαστή. Γενικά στις πράξεις μας, και θα το δείτε και στη φυσική αυτό αργότερα, δεν είναι καλό στα αποτελέσματά μας σε ένα κλάσμα ο παρονομαστής να έχει ρίζα. Επομένως, εμείς θα δούμε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να βγάζουμε τη ρίζα του παρονομαστή. Ας αρχίσουμε με πιο απλές εφαρμογές και ας δούμε για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα. 15 προς ρίζα 3. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Παρατηρούμε το ρίζα 3 που υπάρχει στον παρονομαστή. Θα πολλαπλασιάσουμε πάνω κάτω το κλάσμα αυτό με το ριζικό, με το ρίζα 3. Και θα γίνει 15 επί ρίζα 3 προς ρίζα 3 επί ρίζα 3. Ρίζα 3 επί ρίζα 3 δίνει ρίζα 3 στο τετράγωνο ή αν προτιμάτε καλύτερα ρίζα 9. Το ρίζα 9 όμως κάνει 3. Επομένως έχουμε 15 επί ρίζα 3 προς 3. Αν κάνουμε και μια απλοποίηση του κλάσματος, το 15 με το 3, διαιρέσουμε πάνω κάτω δηλαδή με το 3, θα μείνει 5 ρίζα 3 προς 1. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο με μια νιωστή ρίζα στον παρονομαστή. Για παράδειγμα την εφαρμογή που χρησιμοποιεί και το βιβλίο, 12 προς 7η ρίζα του 3 στο τετράγωνο. Ποια διαφορά εδώ πέρα? Εδώ πάλι θα πολλαπλασιάσουμε πάνω κάτω με τη ρίζα, μόνο που θα πολλαπλασιάσουμε με τι? 7η ρίζα του 3 στην 5η. Γιατί στην 5η? Εδώ έχουμε τετράγωνο. Θα σκεφτούμε ποιος αριθμός. Αν κάνουμε αυτήν αφαίρεση 7-2, μας κάνει 5. Άρα θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε με το 3 στην 5η για να γίνει, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την ιδιότητα αυτήν εδώ πέρα. Νιωστή ρίζα του α στην η. Θέλω δηλαδή αυτά τα δύο να τα κάνω ίδια. Επομένως έχω 12 επί 7η ρίζα του 3 στην 5η προς 7η ρίζα του 3 στο τετράγωνο επί 7η ρίζα του 3 στην 5η. Αν κάνω αυτόν τον πολλαπλασιασμό, παρατηρούμε ότι έχουν την ίδια ρίζα. Θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα νιωστή ρίζα του α επί νιωστή ρίζα του β, ότι κάνει νιωστή ρίζα του α επί β. Έχουμε 12 επί 7η ρίζα του 3 στην 5η προς 7η ρίζα του 3 στην 5 και 2, δηλαδή στην 7. Κάνοντας χρήση αυτής της ιδιότητας, αυτό κάνει α. Άρα αυτό εδώ πέρα θα κάνει 3. Επομένως, 12 επί 7η ρίζα του 3 στην 5η προς 3. Κάνοντας και μια απλοποίηση σε αυτό το κλάσμα, 12 δια 3 θα μου δώσει 4 στον αριθμητή, 1 στον παρονομαστή, άρα 4 επί 7η ρίζα του 3 στην 5η. Πάλι ο στόχος μας εδώ πέρα ήταν να φύγει η ρίζα από τον παρονομαστή, το καταφέραμε. Πάμε να δούμε κάτι λίγο πιο σύνθετο. Για παράδειγμα, να έχουμε στον παρονομαστή μία ρίζα ή δύο, δεν υπάρχει διαφορά. Ρίζα 5-1. Να έχω δηλαδή μία πρόσθεση, μία αφαίρεση στον παρονομαστή και να έχω και εδώ ρίζα, ή μπορούσα να είχα μόνο εδώ ρίζα και εδώ αριθμό, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εδώ τι πρέπει να κάνω? Θα πρέπει να πολλαπλασιάσω πάνω κάτω, όχι ακριβώς με τον παρονομαστή, αλλά με το συζυγί του παρονομαστή. Ποιος είναι ο συζυγής αριθμός του ρίζα 5-1? Αν θυμηθείτε από την τρίτη γυμνασίου τις ταυτότητες, θα θυμηθείτε ότι το α-β έχει συζυγεί τον α-β. Δεν ακριβώς ίσον, ο συζυγής του. Δηλαδή, αν μπορούσα να το πούμε πιο απλοϊκά, θα πάω και θα αλλάξω το ενδιάμεσο πρόσημο. Αν αυτό το ενδιάμεσο πρόσημο είναι πλην, θα το κάνω συν. Αν ήταν συν, θα το έκανα πλην. Δεν αλλάζω όμως το πρόσημο που είναι μπροστά. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Πολλαπλασιάζω, είπαμε, με το συζυγί, άρα θα έχω 10 επί ρίζα 5 συν 1 προς ρίζα 5 μείον 1 όπως ήταν πριν, επί το συζυγί ρίζα 5 συν 1. Ωραία. Εδώ δεν θέλω να κάνετε πάντα τις επιμεριστικές, θέλω να το κρατάτε μέχρι τέλος. Για να γίνουν οι απλοποιήσεις αν χρειαστεί μετά. Τώρα στον παρονομαστή. Ας γράψουμε λίγο τον αριθμητή όπως είναι. Για τον παρονομαστή τώρα. Αυτό εδώ πέρα, όπως θυμάστε, είναι διαφορά τετραγώνων. Να θυμίσω την ταυτότητα. Α μείον β επί α συν β. Αυτό κάνει
ο πρώτος στο τετράγωνο, δηλαδή α τετράγωνο, μείον τον δεύτερο στο τετράγωνο, δηλαδή β τετράγωνο. Επομένως αυτό θα μου δώσει τον πρώτο στο τετράγωνο, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ο α και αυτό είναι ο β, ρίζα 5 στο τετράγωνο, μείον 1 στο τετράγωνο. Ρίζα 5 στο τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο, όπως είπαμε και στη θεωρία στο προηγούμενο βιντεομάθημα, ήταν κάνει 5. Άρα 10 ρίζα 5 συν 1 προς 5 μείον 1. 5 μείον 1 κάνει 4, άρα 10 ρίζα 5 συν 1 προς 4. Εδώ δεν φεύγει το 4, απλά θα κάνω μια απλοποίηση το 10 με το 4. Αν διαιρέσω πάνω κάτω με το 2, θα δώσει 5 ρίζα 5 συν 1 δεύτερα. Και το αφήνουμε εκεί που είναι. Πάμε να δούμε όμως μια εφαρμογή ακόμα. Και πάμε να δούμε λίγο μια πιο σύνθετη άσκηση. Να αποδείξετε αυτό εδώ πέρα. Ρίζα 3 προς ρίζα 5 μείον ρίζα 3 συν ρίζα 5 προς ρίζα 5 και ρίζα 3. Να δείξουμε ότι κάνει 4. Εμείς θα ξεκινήσουμε πράξη από το πρώτο μέλος και θα δούμε ότι κάνει 4. Ας ξεκινήσουμε αυτό εδώ πέρα, ξεχωριστά, στην άκρη. Ρίζα 3 προς ρίζα 5 μείον 3. Θα κάνω την ίδια διαδικασία που έκανα ακριβώς στην τελευταία εφαρμογή. Θα πολλαπλασιάσω δηλαδή πάνω κάτω με το σύζυγη που είναι ο ρίζα 5 και ρίζα 3. Και έχω ρίζα 3 επί ρίζα 5 συν ρίζα 3 προς ρίζα 5 μείον ρίζα 3, ρίζα 5 συν ρίζα 3. Όπως και πριν, αυτό θα δώσει ρίζα 3 παρένθεση ρίζα 5 συν ρίζα 3, ο παρονομαστής όμως θα κάνει ρίζα 5 στο τετράγωνο, δηλαδή 5, μείον ρίζα 3 στο τετράγωνο, δηλαδή 3. 5 μείον 3, 2, επομένως ρίζα 3, ρίζα 5 και ρίζα 3 προς 2. Αν πάρω και αυτό εδώ πέρα, θα δούμε ότι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα βγει ρίζα 5, πολλαπλασιάζω και με το συζυγή ταυτόχρονα, επομένως θα δώσει, καλύτερα στο γράψω πάνω, πολλαπλασιάζω με το συζυγή ταυτόχρονα, επομένως θα δώσει ρίζα 5, ρίζα 5 μείον ρίζα 3, προς ρίζα 5 και ρίζα 3, επί το συζυγή που είναι ρίζα 5 μείον ρίζα 3. Αν κάνουμε τις πράξεις, αυτό θα δώσει ρίζα 5, όπως είναι ο αριθμητής, προς 5 μείον 3 ακριβώς, 2 όπως και πριν. Επομένως, αν κρατήσω αυτά τα αποτελέσματα και τα αντικαταστήσω σε αυτή εδώ την εξίσωση, θα δω τι κάνει 2. Δηλαδή, ρίζα 3 παρένθεση, ρίζα 5 συν ρίζα 3 δεύτερα, συν ρίζα 5 παρένθεση, ρίζα 5 μείον ρίζα 3 δεύτερα. Αν κάνω τις πράξεις, θα δω τι κάνει 4. Σε ένα κλάσμα όλα, ρίζα 15 συν ρίζα 9 και ρίζα 25 μείον ρίζα 15 δεύτερα. Ρίζα 15 μείον ρίζα 15 φεύγουνε και έχω ρίζα 9 που κάνει 3 και 5 που κάνει το ρίζα 25 προς 2, 5 και 3, 8, δια 2, 4. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε με κάποιες επιπλέον ασκήσεις και λίγο ακόμα θεωρία και θα τελειώσουμε τις ρίζες.